Σε επίσκεψη εργασίας για την κατάσταση που βιώνουν, προχώρησαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΖ, σημειώνοντας πως η άσχημη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης τους έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Όπως καταγγέλουν, τη δεδομένη χρονική στιγμή η ΔΕΙΑΖ δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις λειτουργικές της ανάγκες. Στο πλευρό των εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ βρέθηκε το εργατικό κέντρο με τον πρόεδρό του Τάκη Στρούζα να επισημαίνει ότι πρέπει οι ίδιοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα και να παλέψουν για τομείς ίδρυυσης και αποχέτευσης που θα λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών με ευθύνη του κράτους. Μια από τις πιο δύσκολες τουριστικές χρονιές χαρακτηρίζει το φετινό καλοκαίρι ο τουριστικός πράκτορας Γιάννης Φιλιπποπολίτης. Όπως τονίζει, μείωση παρουσιάζουν οι κυριότερες αγορές από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ οι κρατήσεις από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται. Αντίθετος με τη διαμάχη που έχει προκύψει στους κόλπους των σεισμολόγων είναι ο δόκτωρ φυσικής και μέλος της ομάδας ΒΑΝ Γιάννης Κοπανάς. Ο κύριος Κοπανάς υπογράμμισε ότι οι κόντρες δεν ωφελούν σε τίποτα. Τη δική του θέση σχετικά με τον παιδικό σταθμό που θέλει να φτιάξει ο Δήμος Αρκαδίων στο Καλλιπάδο εξέφρασε ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσης Κόκλας. Ο ίδιος τόνισε πως η νομοθεσία ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε κατάληψη του σχολείου τους έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Δευτέρου Λυκείου, διαμαρτυρώμενοι για το γεγονός ότι δεν θα γίνει η πενθήμερη εκδρομή. Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δημήτρης Τραβοπόδης κάλεσε τους μαθητές να ανοίξουν το σχολείο. Ποιητική συλλογή δημιούργησαν οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου. Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας ποίησης, η οποία θα εορταστεί την προσεχή Κυριακή.